Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι για το τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής με πολεμικές τέχνες, όπως σας έλεγα κλείνοντας το προηγούμενο κομμάτι, στην παρέα μας και ο Βασίλης Ανατολίτης για αυτό το κομμάτι. Οπότε, Βασίλη, σου δίνω κατευθείαν το λόγο να μας παρουσιάσει τα παιδιά. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Έχουμε την τιμή και χαρά σήμερα να έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πολεμικών Τεχνών, τον κύριο Σμιάρη, τον προπονητή, τον Ευρυβιάδη, τον Κωνσταντίνο, ο οποίος είναι και υπεύθυνος της διαιτησίας και πρόεδρος της Ελεκτικής Επιτροπής των φεστιβάλ αυτών, και έναν παγκόσμιο πρωταθλητή, τον Γιόλτα τον Γεώργιο, ο οποίος το 2017 βγήκε παγκόσμιος πρωταθλητής της ΣΕΡΕΣ στη διοργάνωση και φέτος είναι πρώτος πανελληνιονίκης. Νομίζω έχουμε και ένα πολύ ωραίο βιντεάκι, Να δούμε μια πολύ πρώτα και να... μετά να κουβεντιάσουμε. Να δούμε το βιντεάκι, μια πολύ πετυχημένη εκδήλωση, διοργάνωση. Αυτό που έγινε τώρα στο Παλατάκι. Πάνω από 2.500 κόσμου. Μπράβο. Ας δούμε. Μου έκανε φοβερή εντύπωση. Ας δούμε το βιντεάκι και θα τα κουβεντιάσουμε μετά το βιντεάκι. Λοιπόν, πολύ ωραίες εικόνες. Βασίλη, κάτι θέλεις να πεις? Πραγματικά, Δημήτρη, ρεκόρ συμμετοχών είχαμε την Κυριακή στο κλειστό παλατάκι του ΠΑΟΚ. Πάνω από 1.000 αθλητές και πάνω από 100 σύλλογοι συμμετείχαν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. Το 7ο Διεθνές Τουρνουά Φεστιβάλ, το οποίο φιλοξενήσαμε την Κύπρο, τη Φύρομ και την Αλβανία, και το 11ο Πανελλήνιο Τουρνουά. Είναι μια διοργάνωση που κάθε χρόνο συνδιοργάνωση της περιφέρειας με την Ελληνική Ομοσπονδία Πολεμικών Τεχνών και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια τόσο στον πρόεδρο όσο και στο υπόλοιπο ΔΣ. Πρόεδρε, εγώ εντυπωσιάστηκα. 2.500 άτομα. Πάρα πολύ. Δεν είναι και συνηθισμένο σε τέτοιες διοργανώσεις να έχει τόσο πολύ κόσμο. Πώς τα καταφέρνετε? Το μυστικό, ή ας το πούμε μυστικό, είναι ότι κάνουμε συχνά σεμινάρια για την διευκρίνηση των κανονισμών. Μετράει πάρα πολύ ο χώρος τον οποίο πρέπει να διαθέσουμε για να γίνει αυτό το τουρνουά. Ημερομηνία. Και φυσικά, όπως έχουμε πει, να υπάρχουν πολλοί αγωνιστικοί χώροι. Να υπάρξει ασφάλεια των αθλητών για να μην υπάρξει φθορά και να αποφεύγουν οι τραυματισμοί. Αυτά είναι, ας το πούμε σε εισαγωγικά, τα μυστικά που προέχουν. Έχουμε πάρα πολλές συμμετοχές. Η Ομοσπονδία μας έχει ιδρυθεί από το 2003. Έχουμε γύρω στα εγγεγραμμένα μέλη γύρω στα 193. Και όταν λέτε 193, σωματεία. Σωματεία ακριβώς. Και αθλητές τα πόσους? Δόκιμα. Ξεπερνάμε 10.000, φτάνουμε. Ναι. Σε όλη την Ελλάδα μιλάμε. Ναι. Αλλά έχουμε και δόκιμα μέλη, τα οποία είναι γύρω στα 107. Έχουμε μεγάλη προσέλευση και τουλάχιστον το χρόνο κάνουμε 2 πανελλήνια και διεθνή και ένα παγκόσμιο, κυρίως προς το παρόν είναι στις ΣΕΡΕΣ. Τώρα, όταν λέμε Φεστιβάλ Πολεμικών Τεχνών, τι εννοούμε? Έβλεπα και τα πλάνα. Κάποιος που δεν ξέρει, θα πρέπει να του δώσουμε να καταλάβει. Είναι ταεκβοντό, είναι καράτε? Είναι τι αυτό το πράγμα? Είναι, ή όλα μαζί?
Ναι, είναι διάφορες πολεμικές τέχνες, αλλά η Ομοσπονδία μας, επειδή έχει, λέγεται Βηματισμός και Μαχίας Κρούσεων, έχει τους δικούς της κανόνες και όλα αυτά τα συστήματα έρχονται και επιδεικνύουν κυρίως τις επιδεξιότητές τους και ικανότητές τους μέσα από αυτούς τους κανόνες. Mm-hmm. Προέχει, ξαναλέω, η ασφάλεια των αθλητών. Γίνονται τακτά σεμινάρια που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη διευκρίνηση των κανονισμών. Και όλοι οι σύλλογοι και οι αθλητές, προπονητές επιδεικνύουν τις ικανότητές τους. Δεν έχει βαθμολογική και μοριοδοτούμενη αξία, αλλά έχει σκοπό την προβολή, το θέαμα και η ομορφιά και η ωραιότητα των πολεμικών τεχνών μέσα από την αυτοάμυνα, τις τεχνικές, γιατί οι πολεμικές τέχνες προάγουν τον πολιτισμό, όσο και να φαίνεται σε κάποιους ότι είναι κάτι το βάρβαρο. Είναι Ολυμπιακό άθλημα? Όχι, όχι. Εκεί πάμε σε άλλα επίπεδα. Δεν είναι Ολυμπιακό και δεν είναι επιδιώξεις μας. Κάποιοι το βλέπουν θετικά, άλλοι αρνητικά, αλλά προς το παρόν εκεί δεν έχουμε κάποιες βλέψεις. Μάλιστα. Να ρωτήσουμε τον παγκόσμιο πρωταθλητή. Για πες. Παγκόσμιο πρωταθλητή το 2006. Α, να ξεκινήσουμε από τον προπονητή του. Όχι. Ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος. Ναι, ναι. Είχα βγει το 2006 στο Λουτράκι με την WPK στις αυτοάμυνες, στο Κωσίκι, στην πλήρη επαφή. Και μάλιστα χαρακτηριστικό ήταν ότι είχα πάρει το πρώτο χρυσό μετάλλιο όταν ξεκίνησαν οι αγώνες, ο Έλληνας, ναι. Σαν Έλληνας και σαν Ελλάδα, αλλά και από όλα τα μετάλλια. Είχα δεχτεί τότε τα συγχαρητήρια του τότε Προέδρου κ. Φοκταρίδη και ήταν πολύ συγκινητική στιγμή. Έπαιξε ο εθνικός ύμνος από τις πρώτες βραβεύσεις. Ήταν πολύ συγκινητική πριν στιγμή. Πριν πάω στον Γιώργο, να ναι. ρωτήσω πώς ένας παγκόσμιος πρωταθλητής του 2006 βλέπει ένα παγκόσμιο πρωταθλητή του 2017. Βλέπουμε ένα νέο αίμα. Με πολλές ελπίδες, όνειρα. Χαίρομαι ειδικά συγκεκριμένα για τον Γιώργο, γιατί τον βλέπω στα πρωταθλήματά μας, έχει πολύ μεράκι και ζήλο και του εύχομαι να συνεχίσει έτσι να ανταποκρίνεται. Έχει παίξει και σε επίλεκτες βραδιές και είναι από τους καλύτερους στη λίστα της ΕΟΠ, της Ομοσπονδίας μας. Λοιπόν, εγώ για να μιλήσω με απόλυτη ακρίβεια, παγκόσμιος πρωταθλητής στη μάχη πλήρους επαφής χαμηλών λακτισμάτων, Γιώργο. Τι ναι. σημαίνει αυτό, θα ήθελες λίγο να μας εξηγήσεις? Δηλαδή υπάρχουν χτυπήματα με τα χέρια και τα πόδια και πρέπει να σταθείς πιο άξιος από τον αντίπαλό σου, εισαγωγικά, και να είσαι καλύτερος στον αγώνα και να παίζεις με τα χέρια και με τα πόδια. Μόνο και μπορείς να χτυπήσεις παντού, μπορείς να χτυπήσεις μπορείς το να πρόσωπο. Μπορείς να χτυπήσεις το πρόσωπο και με τα πόδια και με τα χέρια, στο σώμα και κάτω στα πόδια με τα πόδια σου. Πόσα χρόνια ασχολείσαι? Ασχολούμαι αρκετά χρόνια, κάπου στα 3-4 χρόνια. Ήταν τιμή μου να παραστώ σε αυτό το πρωτάθλημα, σε παγκόσμιο κιόλας. Βγήκα πρωταθλητής, έκανα σκληρές προπονήσεις για να μπορέσω να φτάσω εκεί. Θυσιάσα πολλά πράγματα από τη ζωή μου, την καθημερινότητά μου. Πόσες ώρες γυμνάζεσαι κάθε μέρα? Γύρω στις 3-4 ώρες η μέρα. Μάλιστα. Είναι δύσκολο? Είναι δύσκολο, είναι σκληρό, αλλά αξίζει να θυσιάσεις κάποια πράγματα για να επιτύχεις σε κάποια άλλα. Μάλιστα. Αυτό έτσι πιστεύω. Για να δούμε τι λέει και ο προπονητής. Τι λέτε, κύριε Πρυπιάδη? Πολύ μεγάλος κόπος, χωρίς τρόπο, με πολλές στερήσεις από την προσωπική του ζωή, από φαγητό, με πολύ σκληρές διατροφές για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Στο παγκόσμιο είχε 3 αγώνες για να προκριθεί. Ο ένας του αγώνας ήταν και με ένα ξένο κράτος από τη Φίρομ. Ευτυχώς οι άλλοι 2 του, οι αντίπαλοι, ήταν Έλληνες. Προκρίθηκε, πήγε στον τελικό, έφερε την πρώτη θέση. Φυσικά τα συγχαρητήρια είναι στο Γιώργο, τον αθλητή μας, τον Γκιόλντα, που αυτός στερείται, αυτός καταπονείται, αυτός πιέζεται στο οτιδήποτε προσπαθούμε να κάνουμε καλύτερο για αυτόν. Τώρα, κύριε Ζμιάρη, όλα αυτά τα παιδιά που ασχολούνται και κάποια όπως ο Γιώργος καταφέρουν να φτάσουν σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, έχουν κάποιο όφελος από όλη αυτή την προσπάθεια ή δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους, δίνουν χρόνο, δίνουν ψυχή, αλλά δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα? Το όφελος είναι καταρχήν για τον εαυτό του σωματικό και πνευματικό, διότι κάνουν ένα δυνατό σώμα υγιές,
έχουν γνώσεις αυτοάμυνας, αλλά και ψυχικά και πνευματικά αποκτούν αρετές, όπως είναι ο σεβασμός, πειθαρχία, η αρετή, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά μπορούν και αργότερα να ασχοληθούν επαγγελματικά, να γίνουν προπονητές, να ασχοληθούν να διδάξουν σε γυμναστήρια ή συλλόγους. Αυτή είναι η επαγγελματική αποκατάσταση. Αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά όπως και διάφοροι φορείς, όπως η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ή διάφοροι δήμοι, επιβραβεύουν αυτές τις αξίες των παιδιών, τις διακρίσεις τους, που είναι πάρα πολύ θετικό. Το όλο θέμα είναι ότι έχουν η ηθική ικανοποίηση που αισθάνονται μέσα από αυτό το δρόμο, τους δίνει το μεγαλείο να συνεχίσουν και το μεγαλείο των πολεμικών τεχνών. Βασίλη, επειδή το παρακολουθείς από ό,τι ξέρω αρκετό καιρό, τις πολεμικές τέχνες, όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται, είναι μια προσπάθεια που έχει χώρους, έχει δυνατότητα για να αθληθούν τα παιδιά που επιλέγουν τις πολεμικές τέχνες? Φέτος, ευτυχώς, επιλέξαμε το κλειστό του ΠΑΟΚ για να γίνει αυτή η διοργάνωση, γιατί υπήρχε η κοσμοσυρωή. Αυτό είναι για μια μεγάλη διοργάνωση, για ένα φεστιβάλ. Η καθημερινότητα, οι προπονήσεις. Η καθημερινότητα, οι προπονήσεις σε γυμναστήρια ιδιωτικά πιο πολύ. Mm. Αυτές οι ομάδες, αυτοί οι σύλλογοι προπονούνται. Ο σύλλογος του κ. Ευρυβιάδη έχει μια δύναμη 72 παιδιών. Ονομάζεται Κινέζος, η επωνυμία του συλλόγου. Όλα αυτά τα σωματεία είναι υπό την επίβλεψή μας. Το καλό είναι ότι η Ομοσπονδία από μόνη της έχει άτομα τα οποία ενημερώνουν τα σωματεία για το πώς θα έχουν την τήρηση των βιβλίων ως προς την περιφέρεια, άρα κάνουν πιο εύκολο το έργο το δικό μας σε έναν τυχόν έλεγχο αυτών των σωματείων. Πάντα οι χώροι δεν θα φτάνουν ποτέ για αυτούς που αθλούνται, για τα παιδιά τα οποία είναι ό,τι καλύτερο να υπάρχουν στον αθλητισμό. Η Ομοσπονδία έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η Ομοσπονδία έχει έδρα από τη Θεσσαλονίκη, ιδρύθηκε το 2003 έπειτα από την εμπειρία των προπονητών μέσα από τις πολεμικές τέχνες. Έχουμε κάνει πάνω από 20 πανελλήνια και διασυλλογικά, πανελλήνια κυρίως πρωταθλήματα, και διασυλλογικά έχουμε κάνει πάρα πολλά στα 40. Έχουμε κάνει τουλάχιστον 4 παγκόσμια πρωταθλήματα και φέτος ετοιμαζόμαστε, φέτος το 2019 ετοιμαζόμαστε να κάνουμε το 5ο παγκόσμιο πρωτάθλημα, το οποίο θα γίνει στις Σέρρες. Με την Περιφέρεια Κεντρική. Όταν λένε παγκόσμια πρωταθλήματα, από πόσες χώρες έρχονται αθλητές και από ποιες χώρες? Κυρίως έρχομαι γύρω στις 15 χώρες, ένα μέσο όρο. Εμείς καλούμε πάρα πολλές, αλλά επειδή έχουμε πάντα πρόβλημα με τις βίζες, ειδικά από τις ασιατικές χώρες, έχουμε πολλές ακυρώσεις. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, διότι για να γίνει ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα πρέπει να έχουμε υποδομές, να έχουμε ένα στάδιο, να έχουμε ξενοδοχεία να φιλοξενήσουν αυτές τις ομάδες. Επίσης τους φορείς, όπως είπε. Το ξενοδοχείο μπορεί να βρείτε εύκολα. Το κόστος ποιος το αναλαμβάνει? Γιατί αυτά φαντάζομαι είναι κοστοβόρα, χρειάζονται αρκετά χρήματα. Το κόστος αναλαμβάνουν οι ίδιες ομάδες από μόνοι τους, τους συλλόγους. Βέβαια, επειδή η Ελλάδα μας έχει κρίση, οι σύλλογοι και όλοι αυτοί αναλαμβάνουν από μόνοι τους. Αλλά από χώρες οι οποίες έρχονται από το εξωτερικό, υπάρχουν ελάχιστες εξαιρέσεις που αναλαμβάνουν οι δικές τους χώρες, οι κρατικοί φορείς. Κυρίως όμως είναι από τις συνδρομές των συλλόγων συμβάλλουν για να ανταπεξέλθουν στα έξοδα, εκτός αν υπάρξουν είτε χορηγοί που είναι λίγο δύσκολο ή κρατικοί φορείς οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την κατάσταση. Αλλά πάλι είναι λίγο. Το μεγαλύτερο ποσοστό όμως του οικονομικού είναι από τις συνδρομές. Ποια πόλη στην Ελλάδα αναπτύσσει έτσι περισσότερο τις πολεμικές τέχνες? Είμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη, είμαστε στη Βόρεια Ελλάδα, είναι και στην υπόλοιπη Ελλάδα? Είναι η πρωτεύουσα και η συμπρωτεύουσα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, είμαστε από τις κυρίαρχες ομοσπονδίες που αναπτύσσουμε τις πολεμικές τέχνες. Υπάρχουν και άλλες ομοσπονδίες, αλλά προς το παρόν έχουμε μία πρωτιά, θα το λέγαμε, με πολλές διοργανώσεις και ποιοτικές και σε μεγάλο αύξον αριθμό. Και όπως έχετε πει, που είναι το μυστικό, είναι ότι διεξάγουμε συνεχώς σεμινάρια περί κανονισμών, προέχει η ασφάλεια των αθλητών με τα μέτρα ασφαλείας, τα προστατευτικά που πρέπει να φοράνε στους αγώνες, η ενημέρωση των συλλόγων, επίσης οι ημερομηνίες και γενικά η ασφάλεια, όπως το έχω ξαναπεί, που προέχει, είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Μάλιστα. Κύριε Βρυβιάδη, τι θα λέγατε σε ένα παιδί που παρακολουθεί, ας πούμε, αυτή την κουβέντα που κάνουμε τώρα στην τηλεόραση, για το ποια μπορεί να είναι τα κίνητρα να ασχοληθεί με τις πολεμικές τέχνες? Κοιτάξτε να δείτε. Το έχουν λίγο παρεξηγημένο πολεμική τέχνη στο μυαλό τους κάποιοι γονείς.
πιστεύουν ότι το παιδί θα αντιθέψει, θα γίνει πιο ατίθασο, mm-hmm. πιο άγριο. Είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Έρχοντας, προσεγγίζοντας μια σχολή πολεμικών τεχνών, οποιαδήποτε σχολή πολεμικών τεχνών, πιστεύω εγώ σαν δάσκαλος και σαν προπονητής ότι το πρώτο πράγμα που παίρνουν τα παιδιά από εκεί πέρα είναι η πειθαρχία. Περισσότερη πειθαρχία από ό,τι θα έχει, πιστεύω, μέσα από το σπίτι του. Mm-hmm. Η πειθαρχία, η αρμονία, η ομαδικότητα και, πολλά, και πολλοί άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτό για να ακολουθήσει κάποιος αυτό το άθλημα. Μάλιστα. Πάνω απ' όλα όμως είναι η πειθαρχία. Γιώργο, κέρδισες όλα αυτά που λέει ο προπονητής σου μέσα από την ενασχόλησή σου με τις πολεμικές τέχνες? Βεβαίως, γιατί αυτό, όπως είπε και ο προπονητής μου, το πάνω στις πολεμικές τέχνες είναι η αυτοάμυνα, όχι να χτυπάς δηλαδή στον δρόμο κάποιον να μας επιτεθεί. Η πειθαρχία πάνω απ' όλα, γιατί είναι πολύ σημαντική και στη ζωή σου και όχι μόνο στις πολεμικές τέχνες και γενικά στη ζωή, για το πώς θα κινείσαι. Εσύ το προτείνεις στους φίλους σου να ασχοληθούν με τις πολεμικές τέχνες? Το προτείνω, γιατί εκτός το ότι αποκτάς αυτή την πειθαρχία, αποκτάς μεγάλη αυτοπεποίθηση για τον εαυτό σου πρώτα απ' όλα. Φέρεσαι διαφορετικά, μιλάς διαφορετικά, έχεις πιο πολύ θάρρος. Γενικά όλα αυτά. Θα διοργανώσουμε και άλλες τέτοιου είδους εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη? Δεν το συζητάμε. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι από τη συνεργασία με την Ομοσπονδία. Εμείς απλά να αναφερθώ ότι συμβάλλουμε σε έντυπο υλικό, σε έπαθλα και μετάλλια ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Από εκεί και πέρα είναι μεγάλη η προσπάθεια που κάνουν για να διοργανώσουν ένα τέτοιο μεγάλο φεστιβάλ. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος από τη στιγμή που ήδη ασχολούνται τόσα παιδιά να το αναπτύξετε ακόμη περισσότερο, να το προβάλλετε ακόμη περισσότερο, και αναρωτιέμαι ποιος θα μπορούσε να είναι αυτός ο τρόπος. Περισσότερες διοργανώσεις, Πρόεδρε, τι θα μπορούσε να είναι? Είναι και οι διοργανώσεις, είναι μέσα και τα ηλεκτρονική διαφήμιση, είναι το έντυπο υλικό. Εμείς κάθε χρόνο βγάζουμε και ένα έντυπο υλικό, το περιοδικό μας, με τις εκδηλώσεις. Έχουμε την ιστοσελίδα μας. Επίσης τώρα έχουμε και ένα κανάλι στο YouTube με την διοργάνωση, την οποία περιγράφει άψογα. Και γενικά όσο μπορούμε να προβάλλουμε και να προσελκύσουμε μέσα από τους συλλόγους και την Ομοσπονδία περισσότερα μέλη, συλλόγους, αθλητές, προπονητές, και ο σκοπός μας είναι συνεχώς σεμινάρια, να ενημερωθούν οι προπονητές και οι σύλλογοι βάσει των κανονισμών στην προπονητική, στη διαιτησία και όσα όλα έπονται πάνω στις πολεμικές τέχνες. Τα παιδιά που πηγαίνουν στους συλλόγους πολεμικών τεχνών πληρώνουν, όπως πληρώνουν και στις ακαδημίες, ας πούμε, που θα πάνε στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, στην κολύμβηση? Βεβαίως και πληρώνουν, διότι οι σύλλογοι έχουν έξοδα. Το 99% των συλλόγων που έχει εκμισθώνει ιδιωτικούς χώρους πληρώνει ενίκια, πληρώνει προπονητές, έχει τα ρεύματα και διάφορα άλλα έξοδα. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ένας σύλλογος αν δεν υπάρχει συνδρομή. Μάλιστα. Εκτός αν υπάρχει επιχορήγηση, που δυστυχώς και το καημένο κράτος μας εισαγωγικά έχει περικόψει από τις πολλές επιχορηγήσεις, και όπως τα ξέρετε είναι πάρα πολύ δύσκολα. Η συνδρομή είναι απαραίτητη και νόμιμη. Ναι. Θες να κάνεις τον επίλογο? Θέλω να αναφερθεί ο κύριος Μιάρης στην κίνηση που είχαμε χθες για την ενός λεπτού σιγή για δύο ανθρώπους. Θα παρακαλούσα τον ίδιο να αναφερθεί. Ναι, ήταν μια συγκινητική στιγμή. Ένας αθλητής δικός μας και συλλόγου, ο Πέτρος Καφιάς, πριν μερικές μέρες είχε απεβιώσει από ανακοπή. Και επίσης και για τον βορειοϋπηρώτη Έλληνα, τον κύριο Κώστα Κατσιφά. Κρατήσαμε και για τους δύο ενός λεπτού σιγή. Ήταν λίγα συγκινητικό για όλους αυτή γενικά η προδιάθεση, όλη αυτή η πράξη. Και ήταν πάρα πολύ θετικό κλίμα. Ήταν συγκινητικό το κλίμα. Παρόλο που είχαμε και από την Αλβανία και Φύρομ, άλλα κράτη, και αυτοί σεβάστηκαν και δέχτηκαν αυτή την πρωτοβουλία μας. Είναι αυτό που λέμε, ότι ο αθλητισμός μπορεί να είναι πάνω από όλα αυτά, να τα ξεπερνάει όλα αυτά, έτσι δεν είναι? Ο αθλητισμός πάντα ενώνει, δεν χωρίζει και προάγει πάντα την αρετή. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο και προσδίδει, όπως έχουμε πει, σωματικά και πνευματικά ωφέλη. Θεωρώ ότι είναι το καλύτερο στη ζωή μας και ξαναλέω ότι ο αθλητισμός είναι πολιτισμός.
Έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Εύχομαι πάντα επιτυχίες στις πολεμικές τέχνες, να πηγαίνουν καλά τα πράγματα. Βασίλη, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά κι εσύ. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και στο απόψινο Atlas Sports, στο Atlas TV Κεντρικής Μακεδονίας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα, 10 η ώρα το βράδυ, όπως κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 12, με το Atlas Sports. Καλό βράδυ, τα λέμε την άλλη εβδομάδα. We'll be right back.